Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα η Βίρτη αντιμετωπίζει την Τζιβάνα στο πλαίσιο της φάσης των 32 της Summer Development League. Ξεκινούν λοιπόν σήμερα τα play-off της, του καλοκαιρινού πρωταθλήματος και για την κατηγορία της Development League. Το παιχνίδι ξεκινάει με την Βίρτη να βγαίνει κερδισμένη από το Τζάμπολ και να έχει και την πρώτη επίθεση στην κατοχή της με τον Γρασία. Θα φαντάς τώρα. Θεοδωσόπουλος αφήνει έξω πατώντας τη γραμμή. Ήταν για δύο το σούτ. Παπαδόπουλος έτσι ακολούθησε τη φάση και θα έρθει νωρίς νωρίς το πρώτο καλάθι. Για τους σημερινούς γηπεδούχους, διασύρος Παπαδόπουλος, ανοίξει το σκορ. Η Μπυρτίμ, η οποία τερμάτισε πρώτη στον τρίτο όμιλο με ρεκόρ 6-1, ενώ από την άλλη την τέταρτη θέση του έκτου ομίλου πήρε η Τζιβάνα, η οποία μέτρησε 4 δίκες και 3 ήττες στην κανονική περίοδο. Θα στοχώ τώρα το σούτ, εξαιρετικό rebound για τους γηπεδούχους. Θεοδωσόπουλος Παπαδόπουλος για 3. Ξανά ο ίδιος, αυτή τη φορά λίγο πιο πίσω, μάλλον πολύ πιο πίσω, πίσω από τα 6.75. Θα γίνει το 5-0, θα γίνει και το λάθος στην συνέχεια από την Τζιβάνα, η οποία παραμένει από τη μέχρι στιγμή στο μάτς. Φαντάσε ακόμα ένα σου άστοχο αυτή τη φορά. Η πίεση από την Beer Team θα φέρει αποτέλεσμα, αλλά έχουμε πόδι από τον Λαγουτάρη. Ο Σκόπουλος οργανώνει αυτή την επίθεση της ομάδας του. Σάνος θα πάρει την προσπάθεια, βρίσκει σίδερο. Αδράνησε και η άμυρα της Beer Team, δεν καθάρισαν το rebound και έτσι μπάλα παραμένει στα χέρια της Τζιβάνα. Με τον Θάνο να θέλει να πάει προς τα μέσα και θα κερδίσει το φάουλ από τον Μαρφαντά. Το δωματικό της Beer Team στο μάτς. Άστοχο και αυτό, παραμένει στο 0 οι φιλοξενούμενοι. Μαρφαντάς προχωρεί, μπάλα στην περιφέρεια. Αλλά τώρα στον Μαρφαντά, τον πιέζει ψηλά ο αντίπαλος του, ο Μπαρμπέρης. 5 λεπτά για την Beer Team, πρέπει να γίνει κάποια εκτέλεση. Θα την πάρει ο Παπαδόπουλος, γυρίζει αλλά αυτό έχει την προσπάθεια. Ούτε στη συνέχεια θα έρθει στο καλάθι, στην δεύτερη ευκαιρία των γηπεδούχων. Θάνος. Αλλά ακόμα πιο δεξιά το σούτ είναι άστοχο από τον Μπαρμπέρι. Παραμένουν από τι στο παιχνίδι φιλοξενούμενοι. Ένα σούτ τώρα από το πλάι είναι για 3 πόντους και εύστοχο. Διακύρος Θεοδωσόπουλου. Θα γίνει το 8-0. Σκόπουλος θέλει να φτάσει μέχρι μέσα, αλλά το τελείωμα δεν είναι καλό. Θεοδωσόπουλος στέκεται ο εκτός ευρωπαίας στο θετικό rebound από τον Λαγουτάρη, ο οποίος θα αστοχεί στην προσπαθειά του, όμως κέρδισε το φαουλ, το οποίο είναι και το πρώτο μαδικό για την Τζιβάνα. Ενώ έχουμε και το πρώτο time out στην αναμέτρηση. Επιστρέφουμε σιγά σιγά έπειτα από το είναι διακοπή για το time out. 9-0 δείχνει το σκορ. Όχι, δεν μετρούσε η βολή. 8-0. Η
ήταν δοκιμαστική η βολή από τον Λαγουτάρη, ο οποίος τώρα θα εκτελέσει και θα κάνει το 9-0. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, την οποία θα τη βάλει και αυτή. Και το σκορ στο 10-0 υπέρ της Beer Team. Ακόμα σε φάση αναζήτησης η Τιβάνα ψάχνει ακόμα το πρώτο της καλάθι. Ο Μοσχόπουλος οργανώνει. Ψάχνει την μπάσα τώρα. Βλέπει τον Θάνο. Και ως ξανά στο Μοσχόπουλο, ο οποίος παίρνει και πάλι. Ένα δευτερόλεπτο, δεν είχαν δει το ρόλο οι φιλοξενούμενοι, ακόμα μια άμυνα βγαίνει από την Beer Team. Δεν έχουν μπει με καθαρό μυαλό σε αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι αγνοούν ακόμα το πρώτο καλάθι. Μαρφαντάς. Θεοδωσόπουλος πέρασε με το δεξί, άφησε την παρά στο καλάθι, 12-0. Πολύ καλό ξεκίνημα για την Beer Team. Στο ματ, ο Χάνος, στα δεξιά, είναι έξω στον Μπαρμπέρι. Ο Σκόπουλος βγήκε για να πάρει, ωραία περιστροφή, χάνει την παλαμβούς μέσα από τα χέρια του Λαγουτάρη, θα κλέψει ανοιχτό γήπεδο μπροστά του, θα το εκμεταλλευτεί ο Λαγουτάρης, όχι, χάνει το λέει από ο Λαγουτάρης, πεταμένο, το πεταμένη ευκαιρία για το 14-0, θα έρθει το πρώτο καλάθι, όχι ούτε τώρα, από τον Αχτύπη. 4,5 λεπτά, χωρίς πόντο η Τιβάνα. Μαρφαντάς θα το πάρει από το πλάι, δεν ήταν καλό όμως το σούτ. Παλεύει ο Παπαδόπουλος και θα πάρει τελικά το επιθετικό rebound. Θεοδωσόπουλος, ακόμα ένα τρίποντο, ούτε τώρα θα έρθει το τρίποντο. Πάνος, ωραία, ξεφεύγει. Στέκεται στη βολή, θα πάρει την προσπάθεια. Δεν περνάει πάσα για τον Λαγουτάρη, έγινε το κλέψιμο από την Τζιβάνα. Μακρινή πάσα τώρα για τον Θάνο, η οποία θα φτάσει τελικά στα χέρια, αλλά θα δεχτεί το κόψιμο από τον Θεοδωσόπουλο, ο οποίος τον παίζει πολύ καλή άμυνα. Αλλαγές τώρα για την Beer Team, με Ανδρέα Μαυράκη και Ανδρόνικο να παίρνουν στο παρκέ για πρώτη φορά στο σημερινό ματς. Μοσχόπουλος από κοντά θα έρθει επιτέλους καλά του. 12-2. Ο Μοσχόπουλος είναι αυτός που θα πετύχει τους πρώτους δύο πόντους για την Τζιβάνα, η οποία χρειάστηκε 5 λεπτά σχεδόν για να βρει σκορ. Το rebound στους πράσινους τώρα με τον Αχτύπη να κατεβάζει. Μπαίνει ξανά ο ίδιος. Μπαρμπέρης φτάνει κοντά, έχει απέναντί του τον Παπαδόπουλο. Προσπαθεί και βγάζει έξω την μπάλα στον Μοσχόπουλο, ο οποίος στέκεται στον αέρα αλλά θα βρει σίδερο. 4 και 10 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Πάσα πίσω από την πλάτη από τον Μαρφαντά. Μπάλα καταλήγει στον Μαυράκη, ο οποίος βρίσκεται στο τρίποντο και θα το πάρει ανενόχλητος, όπως δεν θα το βάλει. Επιθετικό rebound από τον Θεοδωσόπουλο. Φαντάζει, υποπίεση, είναι άστοχος, μαζεύει το rebound, το Αχτύπης. Πάνος θα το πάρει από εκεί και θα το βάλει, 12-4. Δεύτερος παίκτης που σκοράρει από την Τζιβάνα ο Θάνος. Ο Θεοδωσόπουλος είναι ξανά στον Μαρφαντά. Παπαδόπουλος έχει βάλει πλάτη, γυρίζει ωραία. Προσπάθεια όμως δεν είναι καλή. Αχτύπης 2-2 μπροστά, Θάνος, καλάθι και φάουλ. 12-6 μειώνουν οι φιλοξενούμενοι. Με το καλάθι και φάουλ του Θάνου, ο οποίος θα πάει και στην γραμμή για μια συμπληρωματική βολή. Thank you.
θα τη βάλει και αυτή. 12-17 πλέον. Ρίχνουν τη διαφορά στους 5 φιλοξενούμενοι, οι οποίοι δείχνουν να ξυπνούν κάπως από αυτή την αρχική αδράνεια. Μάριος Μαυράκης τον Ανδρόνικο. Στηρίγμα για φάουλ χαμηλά. Στο μάτς τώρα ο Χαλτούπης για τους φιλοξενούμενους παίρνει τη θέση του αχτυπή. Ανδρόνικος παίρνει και εκτελεί αμέσως. Ο Σκόπουλος. Φραγκούλης για τον Λιάννα από το ύψος των βολέων. Εκείνος είχε και αρκετούς αντιπαλούς γύρω του. Ανδρόνικος με το δεξί δεν τελειώνει καλά. Ξανά είπατε στα χέρια του ίδιου, ο οποίος τώρα ρεμεί κάπως την κατάσταση. Αφήνει στον Μαυράκη, θα πάρει το πρώτο του σούτ εκείνος, βρίσκει σίδερο. Ξανά η μπάλα σε χέρια παιχτών της Βιρτίμ. Σε κάνει τις επιλογές στο Μεταξάς, αφήνει στον Μαυράκη ξανά αυτός από το τρίποντο ούτε. Τώρα θα έρθουν οι πρώτοι πόντοι για τον Μάριο Μαυράκη. Μπαίνουμε και στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Τραγκούλης, λίγο πιο δυνατό το σούτ από όσο θα έπρεπε. Ανδρόνικος πάει μόνος στη φάση και πολύ καλά κάνει, 14-7. Θα γίνει το κλέψιμο. Είναι μόνος του κόντρα σε δύο και φτάνει μέχρι μέσα, αλλά θα τελειώσει ωραία τη φάση ο Κρεκούκης. Τραγκούλης πιεζόμενος, βρήκε το καλάθι, 14-9. Ναι, έχουμε και time out. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες σιγά σιγά. 1:25 ακόμα μέχρι την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Η Τζιβάνα έχει καταφέρει κάπως να μειώσει την απόσταση, η οποία δέχνει τώρα 5 πόντους, 14-9. Είναι το σκορ. Βιρτίν στην επίθεση με τον Μαυράκη να παίρνει τον τρίποντο. Είναι άστοχος όμως, Φραγκούλης βάζεται αλλά έκλεψε την μπάλα. Ο Μεταξάς. Ακόμα ένα τρίποντο από τον Ανδρόνικο, ο οποίος ακολούθησε τη φάση. Λιάννας εκεί παλεύει να κρατήσει την μπάλα. Ο Σκόπουλος. Επιστρέφουν στην άμυνα τους οι γηπεδούχοι. Ενώ ο Ανδρέας Μαυράκης θα υποπέσει το φάουλ, το οποίο είναι και το τρίτο για την Πριντίμ και το δεύτερο για τον Ανδρέα Μαυράκη. Ο Σκόπουλος. Πέρασε πάσα για τον Λιάννα, ωραία συνεργασία των δύο, πολύ ωραίο καλάθι εδώ για το 14-11. Συνεργάστηκαν άψογα ο Σκόπουλος και Λιάννας. Και ο πρώτος άφησε την μπάλα στο καλάθι για να φέρει τη διαφορά στους τρεις πόντους. Μισό λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ανδρόνικος τον Μαυράκη σηκώνεται εκείνος από μέση απόσταση. Βγαίνει άμυνα από την Τζιβάνα, Θάνος ανεβάζει ταχύτητα, τον κόβει με φάουλ. Ο Μαυράκης, ο Μάριος Μαυράκης, αυτό είναι και το τέταρτο. 3. Για την Μπερτίμ. Ο Σκόπουλος. Μουσική. 13 δευτερόλεπτα. Όλα για την Τζιβάνα. 8 τώρα, Μοσόπουλος. Βρήκε την πάσα από κοντά, καλάθι και φάουλ από τον Χαλτούπη, ο οποίος βρέθηκε εκεί κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Πήρε την πολύ ωραία assist του Μοσόπουλου και μειώνει πλέον στο 14-13, ενώ έχει και την ευκαιρία να φέρει το μάτι στην ισοπαλία για πρώτη φορά.
Θα εκτελέσει εύστοχα για τη βολή, 14-14. 4 δευτερόλεπτα τώρα, Ανδρόνικος. Τα 2 δευτερόλεπτα έχουμε φάουλ από τον Θάνο, ο οποίος σταμάτησε την επίθεση της Μπιρτίμ. Έχουμε 0,6 το ρολόι. Να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι οι γηπεδούχοι. Έχουν ακόμα ένα φάουλ να υπενθυμίσουν να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Πάσα θα εκτοπεί από τον Λιάννα και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε της πρώτης περίοδου με το σκορ να δείχνει 14-14. Επιστροφή στην δράση για να μπούμε σιγά σιγά και στο δεύτερο δεκάλεπτο. 14-14 δείχνει το σκορ. Με την Τσιβάνα να καταφέρνει μέχρι το φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου να φέρει το ματσα ίσα. Παρότι δεν ξεκίνησα καλά η φιλοξενούμενη το παιχνίδι. Για 5 λεπτά τουλάχιστον δεν μπορούσαν να βρουν καλά αυτή την αναμέτρηση. Ενώ εδώ θα πάρουν το προβάδισμα για πρώτη φορά. 14-17. Με τον Θάνο να εκτελεί πίσω από τα 6.75. Για να βάζει την ομάδα του στο συν 3 πλέον. Ανδρόνικος τρέχει για να γλιτώσει το λάθος στην Πυρτίμη, η οποία θα τα καταφέρει. Να γουτάρεις. Γίνεται το φάουλ πριν φτάσει μπάλα στον Μαυράκη στη γωνία. Πρώτο ομαδικό για την Τζιβάνα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πήρε και εκτέλεσε αμέσως, αλλά στο φάουλ ο Κρακούκης. Κόπουλος τώρα. Γιάννας. Αφήνει ξανά στον Μοσκόπουλο. Ωραία έπασε για το Φραγκούλη. Ο πίεση εκείνος δεν θα βρει στόχο. Στο παρκέ ο Λαγουτάρης. Δεν υπάρχει κάτι όπως λένε οι ρέφεροι. Μαυράκης οργανώνει. Παίρνει και το σκριν. Λαγουτάρης. Από το πλάι ο Ανδρόνικος είναι άστοχος, μαζεύουν το rebound οι φιλοξενούμενοι. Πάνος. Είναι πάνω το Ανδρόνικος, συνεχίζει ο Θάνος με την μπάλα στα χέρια και θα πάρει και την προσπάθεια. Είναι άστοχο με το τρίποντο. Θετικό rebound για την Τζιβάνα. Καθή πάσα παρακινδυνευμένη. Δεν είχε πολλές ελπίδες να περάσει και η πάσα του Μοσκόπουλου. Κρεκούκης. Παίρνει την προσπάθεια ενώ κατέληξε και στο παρκέ. Πολύ δύσκολη προσπάθεια εδώ από τον Κρεκούκη για το 16-17. Άνος παίρνει ξανά. Μοσκόπουλος από τα αριστερά για τρεις όσους είναι άστοχο. Φραγκούλης πήρε το επιθετικό rebound και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 16-19. Κοντά θα έρθει το καλάθι από το Μεταξά. 18-19 πλέον. Ξανά στο πόδι διαφορά. Αλκούπης έχασε. Μαυράκης έχει και συμπαίκτη δίπλα του. Βγαίνει η άμυνα από τον Μοσχόπουλο, ο οποίος απέτρεψε εδώ το καλάθι. Για την ομάδα του θα καθίστερα στον πάγκο. Ο Τσατσαλής και ο Αχτύπης. Εδώ θα γίνει το λάθος από τους γηπεδούχους με την κατοχή να επιστρέψει στην Τζιβάνα. Θάνος. Φραγκούλης με το δεξί. Αυτός και στην προσπάθεια πίεση και στο κατέβασμα. Ανδρόνικος τώρα. Μαυράκης θα το πάρει. Δεν το βάζει όμως. Το rebound από τον Αχτύπη.
Θάνος. Έχει τραυματίσει ο Θάνος κάποιες ενοχλήσεις, αν κατάλαβα καλά. Ναι, και αυτό διακόπτεται τώρα το μάτς για να καθίσει στον πάγκο παίκτης της Τζιβάνα. Στην θέση του ο Δίγλας. Ενώ ο Ανδρέας Μαυράκης επέστρεψε στο μάτς για τους γηπεδούχους, όπως και ο Θεοδωσόπουλος. Τι γλάς αφήνει στο πλάι. Αχτύπης για τρεις. Δεν είναι καλό το σούτ, μαζεύουν το rebound οι φιλοξενούμενοι. Μπαρμπέρις θα χάσει την μπάλα από τα δικά του χέρια, κατέληξε εκτός. Πιέστηκε εκεί από τον Λαγουτάρη και τελικά η Τζιβάνα έφυσε την κατοχή. Έτσι για λίγο Θοδωσόπουλος. Ανδρέας Μαυράκης από το ύψος των βολών. 20-19 προβάδισμα και πάλι για την Μπριτίμ. Χαλτούπης. Βλαστείτε την πάσα για τον Αχτύπη του. Πέρασε την μπάλα, ασίστ. Είναι αυτή για το τρίποντο, καθώς ο Αχτύπης βρήκε το τρίποντο. 20-22. Λαγουτάρης. Ανδρόνικος δεν διστάζει να πάρει την προσπάθεια. Θετικό rebound για τους κυπεδούχους. Ξανά Ανδρόνικος. Και τη φορά επιλέγει το Μαυράκι. Νέο τρίποντο για την Πυρτήμ. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Έχουμε φάουλ, δεν μετράει το καλάθι όπως λέει ο ρέφερι. Δεν μετράει ότι έγινε στην συνέχεια από τον Μεταξά, καθώς το φάουλ ήταν χαμηλά. Τώρα στην επαναφορά η Μπιρτίμ. Θεοδωσόπουλος στέκεται στον αέρα. Θα πάρει το φάουλο από τον Μπαρμπέρι. Η πρώτη από τον Θεοδωσόπουλο. Μέσα η δεύτερη. Και το σκορ στο 21-22. Δίγλας. Μπαρμπέρις στον Χαλτούπη. Δίγλας γυρίζει αλλά στο χείμε τίποτα στο ταμπλό. Ανδρόνικος στα αριστερά. Είναι στον Μαυράκη. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ μακριά από την μπάλα. Είναι το τέταρτο αυτό της Τζιβάνα. Και έτσι κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές για τους γηπεδούχους. Αυτά τα τελευταία 5 και κάτι υπογωμένους μέχρι την λήξη πρώτη μου χρόνου. Ανδρόνικος δεν ήταν καλό το τρίποντο. Αυτή πεισμάζεται. 21-22 παραμένει μπροστά. Η Τζιβάνα αχτύπης δυσκολεύτηκε κάπως εκεί αλλά κράτησε την μπάλα. Χαλτούπης. Του δίνει και επιλογή για σκριν ο Τσεταλής. Παραμένει πάνω του Ανδρόνικος. Χαλτούπης. Το Δωσόπουλος πάνω τώρα πέρασε, πάσα από τον Αχτύπη, Χαλτούπης. Έχουμε σφύριγμα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Υπάρχει και φάουλ, ναι. Δεν το είχαν καταλάβει οι παίκτες της Μπιρτίμ. 21-24. Τον Χαλτούπη. Δεν το είχε καταλάβει και ο ίδιος ο Χαλτούπης, αν δεν κάνω λάθος, καθώς έτρεχε στην άμυνα.
Άστοχη βολή από τον Χαλτούπη. Ένα, 24, παραμένει το σκορ. Μαρφαντάς, Μενικανάς. Το σούτ του Γρασία είναι άστοχο, rebound από τον Παπαδόπουλο που εισακολούθησε τη φάση και ανανέωσε την επίθεση για την ομάδα του. Μαυράκη σε νέο τρίποντο, ούτε τώρα. Θεοδωσόπουλος, ωραία η πάσα για τον Ανδρέα Μαυράκη, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Η οποία θα καταλήξει στο τελικά. Αμφτύπης. Μαρμπέρης. Πέρασε πάσα απέναντι για τον Τζακαλίου, ο οποίος θα κάνει το λάθος στην συνέχεια. Ασίας. Αρφαντάς τον Παπαδόπουλο. Δεν διστάζει εκείνος να πάρει το σουτ. Ακόμα ένα τρίποντο άστοχο για την Μυρθήμη, η οποία κυνηγάει το σουτ στις τελευταίες φάσεις πίσω από τα 75. Αλτούπης. Δεν καταλήγει μέσα η μπάλα. Το σκορ δεν άλλαξε. Αναπεράσει ανάμεσα ο Θεοδωσόπουλος, αφήνει έξω. Αν έχουμε παίχτη της Τιβάνας στο παρκέ. Αλτούπης. Έχει πέσει το έδαφος. Θα περάσει και εκτός ο Χαλτούπης. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει, αν έχει δοθεί κάτι. Είναι για την Μπίρτιμ. Το χρονόμετρο είναι στα 9 δευτερόλεπτα, οπότε δεν έχει δοθεί κάποιο φάουλ. Στα 8 δευτερόλεπτα τώρα. Μαρφαντάς, 5 δευτερόλεπτα για την Μπίρτιμ. Θα το πάρει ο Θεοδωσόπουλος. Είναι άστοχος όμως. Έλυγε και ο χρόνος εδώ να το πάρει ο Θεοδωσόπουλος. Πίεση τώρα από την Μπίρτιμ, η οποία θα φέρει αποτέλεσμα. Μαυράκης αφήνει τον Παπαδόπουλο, ανενόχλητος εκείνος. Δεν θα το βάλει, μαζεύει ο Γιάννας. Αχτύπης, γρήγορο τρίποντο από την Τιβάνα. Το ένιωσε αυτό ο Αχτύπης, αλλά έτσι ο αποτέλεσμα του δεν ήταν καλή επιλογή. 2:35 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Αφήνει μόνο του. Δεν θα δούμε στο καλάθι. Ακολούθησε τη φάση εκεί και ήρθε ωραία ο Παπαδόπουλος για το 23-24. Ο Σκούπουλος ακόμα μια γρήγορη επίθεση από την Τζιβάνα. Άστοχη και αυτή όμως. Μαυράκης από το πλάι. Αυτή που εισμάζεψε. Σε κατεβάζει τώρα για την Τζιβάνα. Παίρνει και πάλι από τον Μοσχόπουλο. Να πλησιάσει, θα γίνει το κλέψιμο. Μαζεύει ο Θεοδωσόπουλος, ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα. Πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει όμως με τα αριστερό. Τα έκανε όλα σωστά εκτός από το τελείωμα. Γιάννα, είναι μόνος του. Μαζεύει ο Θεοδωσόπουλος, ο οποίος αφήνει τώρα στον Γρατσία για να κατεβάσει. Δεν πέρασε η πάσα, η τυφλή πάσα του Θεοδωσόπουλου.
Δεν κατάλαβε η Τσιβάνα. Αχτύπηση. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Αχτύπηση έχει μπροστά τον Παπαδόπουλο. Μοσχόπουλος θέλει να πασάρει. Το τρίποδο τώρα από τον Αχτύπη είναι έστωχο, 23-27. Ο Αχτύπης εκτελεί πίσω από τα 6.75 και στέλνει την ομάδα του στο ΣΥΜ 4 και αναγκάζει την Beer Team να καλέσει time out. Τα 5 δευτερόλεπτα ακόμα μας χωρίζουν μέχρι την ανάποβλα του ημιχρόνου. Με την Τσιβάνα να έχει καταφέρει να βρεθεί για πρώτη φορά στο σημερινό μάτς στο ΣΥΝ 4. 23-27 δείχνει τώρα το σκορ. Με την Beer Team να βρίσκεται στην επίθεση και τον Θεοδωσόπουλο να έχει βάλει στα δικά του χέρια. Πασάρι στο Παπαδόπουλο, ωραίο καλάθι. 25-27. Μπαρμπέρης. Αχτύπης. Θα πάρει το τρίποντο, βρίσκει σίδερο. Μπάλα καταλήγει εκτός και είναι για την Beer Team, καθώς ο Λιάννας ήταν αυτός που ακούμπησε τελευταίο. Τώρα ξεκινάει η επίθεση με τον Μαρφαντά, 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Αβράκης. Έχουν επιλογές, βρίσκει τον Μαρφαντά, θα πάρει το τρίποντο εκείνος, είναι άστοχος. Μάχη για το rebound, η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια της Beer Team, πολύ μακριά η μπάλα. Θα φτάσουμε στο τέλος, δεν μπορούσε να καταφέρει κάτι από εκεί πέρα ο Ανδρέας Μαυράκης και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου. Με το σκορ να δείχνει 25-27 και την Τσιβάνα να έχει στα χέρια της ένα μικρό προβάδισμα 2 πόντων. Επιστρέφουμε για να μπούμε σιγά σιγά στο τρίτο δεκάλεπτο. Ξεκινάει λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο πίσω του Αγίου Νικολάου. Beer Team Τσιβάνα 25-27. Ένα μικρό προβάδισμα 2 πόντων για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Και αυτό το πρώτο μεταξύ της ματς για την φάση των 32 στον play-off της Summer Development League. Πεθυμίζω ότι η σειρά είναι best-off-3, δηλαδή όπου πάρει 2 νίκες. Είναι γι' αυτό που θα συνεχίσει στην διοργάνωση. Που θα συνεχίσει την πορεία του στα play-off. Η σοφάρι θα έρθει από τον Ανδρέα Μαυράκη, 27-27. Αλτούπης. Εκτελεί για 2. Είναι αδύναμο το σουτ πίσω που βρήκε στο Στεφάνι. Ανδρόνικος. Μαυράκης, πασάρι στον Ανδρόνικο. Ανδρέας Μαυράκης τώρα. Ο Μάριος είναι αυτός που θα πάρει την εκτέλεση. Είναι άστοχος, η μπάλα μου παραμένει στην Beer Team. Τα χτύπασε για τον Μεταξά. Να πάει προς τα μέσα. Βρίσκει σε πολλά σώματα. Τελικά δεν μπορεί να καθαρίσει το rebound τη φιλοξενούμενη. Ακόμα μια κατοχή για την Beer Team. Μαυράκης είναι μόνο στα αριστερά. Θα πάρει το τρίποντο και θα το βάλει. Εκτελεί ο Μαυράκης. 30-27. Αλτούπης αφήνει στον Αχτύπη. Για τρεις αυτός είναι άστοχος. Μαυράκης από το ίδιο σημείο. Είναι άστοχος όμως τώρα. Μοσχόπουλος.
Κόπουλος. Δεν θα χάσει, η μπάλα παραμένει στην Τζιβάνα, χτύπης στις τρίπλες. Χαλτούπης. Χτύπης, Μοσχόπουλος με σχωρείτε. Έχει 5 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Θα πάρει την προσπάθεια αλλά θα στοχίσει ο Μοσχόπουλος. Ανδρέας Μαυράκη. Εκεί στο φόλο ο Μεταξάς, 32-27. Το συν 5 πλέον. Η Μπιρτίμ. Αλτούπης. Μάζεψε ο Μαυράκης το rebound. Ρόνικος έβαινε πάσα του, έχουμε φάουλ μακριά από την μπάλα. Από τον Αλτούπη. Υπάρχει και μια ένταση. Ανέβηκε κάπως η ένταση. Ανάμεσα σε... στον Χαλτούπη και στον Πάγκο. Στην Spirit Team. Δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να χαλάει το παιχνίδι. Ρεμούν τα πράγματα. Θα συνεχίσει το μάτς. Ανδρόνικος παίρνει το σουτ, Μαυράκης είναι εκεί για να πάρει το επιθετικό rebound. Από κάτω μου θα φτωχεί, νέα ευκαιρία με το μεταξάου. Δεν τώρα φέρει στο καλάθι. Βγαίνει η άμυνα τελικά από την Τζιβάνα. Χαλτούπης. Δίγλας. Το Χαλτούπη. Κάθε επιλογή εκείνο στα μάτια του τρίπλα. Ο Σκόπουλος από αρκετά μακριά και πιεζόμενος από τον αντίπαλό του. Αστόχησε στο τρίποντο. Μαυράκι καθύπασε για τον Μεταξά. Έχει άταλα στο έδαφος ο Φραγκούλης. Ο οποίος είναι αυτός που κάνει το φάουλ στον Μεταξά. Ας ελπίσουμε να μην έχει χτυπήσει ο παίκτης της Τζιβάνα, ο οποίος σηκώνεται τώρα. Θα καθίσει τον Πάγκο στη θέση του ο Τσατσαλής. Το 32-27 να δούμε αν θα αλλάξει από τις βόλες του Μεταξά, ο οποίος θα στοχίσει την πρώτη. Βάζει τη δεύτερη, ο παίχτης Πυρτίμ, 33-27. Κόπουλος θέλει να πάει προς τα μέσα, τον πιέζει αντικανονικά ο Μεταξάς και έτσι ο Μοσχόπουλος θα κερδίσει τις δύο βολές. Και έχουμε και μια παρατήρηση στην πλευρά της Bird Team στον Πάκο νομίζω. Μαυράκης. Μεταξάς. Νέο φαουλ τώρα αυτή την φορά από τον Τσατσαλή. Συγγραμμή. Τώρα ο Μεταξάς. 5 και 54 ακόμα.
για το καλύτερο της περίοδου, χάνει την πρώτη. Χάνει και τη δεύτερη μετά ξάς, αλλά εκεί αδράνησε η άμυνα στη Στιβάνα και βρέθηκε μόνος του. Ο Κρεκούτσης για να πάρει το θετικό rebound και να πετύχει το ανενόχλητο καλάθι. Για το 35-29, ό,τι δεν έκανε μετά ξάς από τη γραμμή. Το έκανε ο Κρεκούτσης συνέχεια. Μοσχόπουλος. Ξανά σφύριγμα. Για ακόμα ένα φάουλ. Στις τελευταίες φάσεις, αυτή την φορά ο Μοσχόπουλος. Είναι αυτός που θα πάει στην γραμμή. Έξω η πρώτη από τον Μοσχόπουλο. Θα βάλει τη δεύτερη. Τα 5-30 η διαφορά στους 5. Αδρόνικος τον Θεοδωσόπουλο παίρνει εκείνος την προσπάθεια, μαζεύει ο Κιτάλης στο rebound. Ο Κρεκούτης νομίζω πρέπει να γυρίσει το πρόσωπο τον Τεταλή. Του έδωσε και το χέρι. Αλτούπης αφήνει στον Μοσχόπουλο. Χρειάζεται και ένας από τον Ανδρόνικο. Ταταλής από το πλάι, είναι άστοχος και μπάλα στα χέρια του Ανδρονικού. Ωραία περισσέφεται για να ξεφύγει από τον Αχτύπη. Τα Βουτάρης είναι για τρεις το σούτ, αλλά και αρκετά δυνατό επίσης. Τύπης, πέρασε το κέντρο. Σηκώνεται τώρα ο Χτύπης και θα βρει στόχο 35-32. Το φαουλ εκεί στο deflection του Μοσχόπουλου. Είναι το τέταρτο, αυτό για την Τζιβάνα. Το τελευταίο που είχε να δώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Μασόπουλος, Θεοδωσόπουλος, με συγχωρείτε. Ανδρόνικος Κανάς, τον Θεοδωσόπουλο, ο οποίος θα ανεβάλει ταχύτητα για να φτάσει μέχρι μέσα. Ωραίο σπάσιμο της μέσης και το φάουλ θα γίνει από τον Τσατσαλή, που θα στείλει τον Θεοδωσόπουλο στη γραμμή για να εκτελέσει τη συμπληρωματική βολή. 37-32. Είχε μια βολή στην διάθεση του Θεοδωσόπουλος για να πάει την διαφορά στους 6. Θα τα καταφέρει. 38-32 πλέον. Αχτύπης, θα το πάρει τελικά το σούτ για δύο. Μαζεύει ο Θεοδωσόπουλος και αφήνει στον Ανδρονικό. Έχουμε σφύριγμα τώρα για βήματα του Θεοδωσόπουλου. Κόπουλος βρίσκει σίδερο, μαζεύει την μπάλα και το επιθετικό rebound. Ο Δίγλας ξανά, Μοσχόπουλος, Τσατσαλής τώρα από το πλάι, είναι άστοχος και αυτός. Αρφαντάς, δεν βιάζεται η Γεπεδούση. Ανδρόνικος στον Λαγουτάρη. Αφήνει εκείνο στον Ανδρόνικο, πολύ ωραία συνεργασία για να έρθει το 40-32.
τελευταίο τρίλεπτο στο τρίτο δεκάλεπτο. Χτύπησε εκεί, δυσκολεύτηκε και έχασε τελικά. Παπαδόπουλος πήρε την μπάλα. Θεοδωσόπουλος τώρα. 3 με 3 μπροστά, Μαρφαντάς. Δεν υπάρχει λογοδιασύνης όπως λέει ο Μαρφαντάς. Σε οργανωμένη επίσης στην Πυρτήμ, Ανδρόνικος για 3. Είναι άστοχος, Παπαδόπουλος μαζεύει. Έχει βάλει πλάτη, αφήνει τελικά στον Ανδρόνικο. Κανάει μπάλα στα χέρια του Παπαδόπουλου, Μαρφαντάς, πατώντας όχι. Για 3 ήταν το σουτ, εκτελεί ο Μαρφαντάς. Πυροβολή πίσω από τα 6.75 για το 43-32. Στο σύν 11 πλέον η Πυρτήμ, η οποία φέρνει την διαφορά σε διψήφιο. Δεν ξέρω αν είναι και η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Όχι, πρέπει να είναι η πρώτη φορά από το αρχικό 10-0 που η Πυρτήμ βρίσκεται σε διψήφια διαφορά από την Τζιβάνα. Ενώ τώρα έχουμε και το time out. Τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Στο σύν 11 βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Πυρτήμ. Εδώ στο 43-32. Αυτή πίση. Μαρφαντάς θα του κάνει το φαουλ. Ήταν και το τελευταίο που ήθελαν να δώσουν οι γηπεδούχοι. Μαλά στην επαναφορά. Αλτούπης, τον Φραγκούλη. Μορφόπουλος πήρε το σουτ. Μαρφαντάς. Φραγκουτάρης τώρα. 9 δευτερόλεπτα για την Πυρτήμ. Παπαδόπουλος εκτελεί για 3. Φραγκούλης μαζεύει το rebound. Χτύπησε μια γρήγορη προσπάθεια, δεν ήταν και καλή όμως. Πήγε εδώ σε μια γρήγορη εκτέλεση που χτύπησε, αλλά δεν τον δικαίωσε η επιλογή του. Ο Δοσόπουλος. Μέσα η μπάλα. 45-32. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Μορφόπουλος. Έφτιαξε την πάσα, βρήκε τον Τσατσαλή. 4 δευτερόλεπτα τώρα για την Τζιβάνα. Υποπίεση το σουτ Τσατσαλή, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε από την πίεση του Παπαδόπουλου. Το έβαλε το σουτ 45-34. Παπαδόπουλος τώρα με πλάτη. Μπαλά έξω στον Θεοδωσόπουλο. Λαγουτάρη στέκεται και εκτελεί γιατί ο δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Ο Παπαδόπουλος παλεύει, όμως πασάρει σε αντίπαλο. 10 δευτερόλεπτα τώρα για την Τζιβάνα. Αχτύπηση. 15 δευτερόλεπτα. Αχτύπηση, συνεχίζει μόνο του. Το φάουλ στον Αχτύπη από τον Λαγουτάρη, έγινε όπως σηκώνει και το χέρι του και είναι 2 βολές για τον παίχτη της Τζιβάνα. Το χρονόμετρο έχει σταματήσει στο 0,8. Και τώρα ο Αχτύπης είναι έτοιμος να εκτελέσει τις 2 βολές. Μέσα και η δεύτερη.
45-36. Ένα σουτ πίσω από το κέντρο, δεν βρίσκει στόχο από τον Θεοδωσόπουλο. Και λοιπόν έχουμε και την ολοκλήρωση του 3 δεκαλέπτου με το σκορ στο 45-36. Ξεκινήσει και το 4ο δεκάλεπτο. 45-36 το σκορ με την Πυρτή. Να καταφέρει να φέρει το ματς στα μέτρα στο 3ο δεκάλεπτο και να προηγείται τώρα με 9 πόντους. Ζιβάνα στην πρώτη επίθεση του 4ου δεκάλεπτου. Και νωρίς θα γίνει το πρώτο φαουλ από τον Γλατσία. Το ομαδικό. Μόλις 4 δευτερόλεπτα να κύλουν στο ρολόι. Κατσαλής είναι άστοχος. Αν και η πάσα δεν θα βγει, αλλά ο Μοσχόπουλος δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα. Έχασε κάπως την ισορροπία του και του φύγει μπάλα από τα χέρια. Έτσι κατοχή είναι για την Μπυρτήμ. Λαβουτάρης από το πλάι, είναι άστοχος. Μεταξάς, βρήκε μόνο μπάλα ο Τσακαλής σύμφωνα με τους διαιτητές. Μοσχόπουλος. Μπέρι, ξανά για Μοσχόπουλο. Βρίσκει λίγο χώρο για να εκτελέσει, αλλά είναι αδύναμο το σούτου. Καταλήγει η έρβολη προσπάθεια. Μπιρτίμ τώρα μπροστά, έχουμε το φάουλ. Στην προσπάθεια του μετάξα να πάρει καλύτερη θέση, τον πέταξε στο πάρκι ο Αχτίβης, ο οποίος έκανε και το τρίτο δικό του φαουλ. Λαγουτάρης τον Ανδρόνικο. Γρασία ξανά, Ανδρόνικος για τρεις αυτός. Λαγουτάρης μόνος και κάτω από την αντιπαλή ρακέτα. Κόπουλος, Πασάρι, ο Γρατσίας πήρε την εκτέλεση, πήρε το Γρατσάρι στο καλάθι. Διαφορά παραμένει σε μονοψήφιο. Αυτή που είσαι αφήνει έξω. Καλής είναι άστοχος στην προσπάθειά του, να βάζει με τον εαυτό του. Το Δοσόπουλος τώρα στο παρκέ. Μετά από το φαουλ του Τσατσαλή. Πάμε εκεί με το σώμα ο παίχτης της Τζιβάνα. Έπεσε με φόρα πάνω του Κωνσταντοσόπουλος, ο οποίος τώρα σηκώνεται με την βοήθεια του Ανδρόνικου. Θα ελπίσουμε να μην έχει χτυπήσει ο παίχτης της Μπιρτίμ. Έχει να είναι καλά. Λοιπόν ο Θεοδωσόπουλος, ο οποίος έχει δύο προσπάθειες. Θα βάλει την πρώτη. Αυτό είναι και το πρώτο καλάθι στο 4ο δεκάλεπτο μάλιστα. 46-36. Έξω η δεύτερη, Ανδρόνικος μάζεται. Είναι 14 τώρα για την Πριστίμ. Μαρφαντάς τον Ανδρόνικο, 4 δευτερόλεπτα, κάτι πρέπει να πάρει την εκτέλεση. Ο Μαρφαντάς θα το κάνει και θα τη βάλει. 49-36. Μαρφαντάς
δίνει τη λύση πίσω από την γραμμή του τριπότου για το συν 13 του Spirit Team. Αυτύπης. Κρατάει. Αβράκης μένει μπροστά του. Τώρα πάει ο Μεταξάς. Ο Σκόπουλος αφήνει έξω Αυτύπης για να απαντήσει. Δεν θα το κάνει. Η μπάλα και πάλι στη Τσιβάνα για 3 στο σουτ. Νέο σουτ εύστοχο αυτή τη φορά από τον Μπαρμπέρι. 49-39. Απανωτές προσπάθειες για την Τσιβάνα πίσω από τα 6.75. Ο Μπαρμπέρι ήταν αυτός που βρήκε τρόπο να αφήσει πάλι στο καλάθι. Μεταξάς θα πάρει το φόλ από τον Τσατσάλι. Λοιπόν για την Birdie Team επίτα από το τρίτο ομαδικό της Τζιβάνα στο τέταρτο δεκάλεπτο. Έξω η πρώτη πολύ άσχηση από τον Μεταξά. Θα βάλει την δεύτερη εκείνος για το 50-39. Σκόπουλος 7 και 10 ακόμα μέχρι τη λήξη. Ο Σκόπουλος το παίζει καλή άμυνα. Ο Μεταξάς τον βγάζει εκτός πορείας, αλλά με τίποτα αντικανονικό. Ενώ διαφωνεί με αυτή την απόφαση του διαιτή να συνεχίσει κανονικά το μάτσο. Ο Σκόπουλος θα λέει και με τον ρέφερι. Όπως και να έχει, η μπάλα είναι για την Birdie Team. Με τον Ανδρόνικο να κατεβάζει αφήνει στον Μαρφαντά. Θα πάρει ανενόχλητος εκείνος το τρίποντο. Δεν μπορούσε να καθαρίσει το rebound εδώ οι φιλοξενούμενοι. Ο Φραγκούλης εκεί βρέθηκε αλλά δεν κράτησε την μπάλα. Ρεκούκης. Ανδρόνικος στον Ανδρέα Μαυράκη. Για τρεις αυτός είναι άστοχος. Μπαρμπέρι στον Μοσχόπουλο. Θα πάρει το γρήγορο σουτ. Δεν βρίσκει την λύση του Μοσχόπουλος τώρα. Κακή πάσα της Γιώζη όμως ο Μαυράκης. Μπαρμπέρις εκεί άπλος το χέρι και έκανε το κλέψιμο. Μοσχόπουλος. Θέλω να θυμίσουν γρήγορα οι φιλοξενούμενοι. Το φάουλ έγινε με το σώμα από τον Μεταξά. Δεν υπήρξε κάτι, ωστόσο με το σώμα του εκεί κάπως έβγαλε εκτός πορείας τον Αυτύπη ο Μεταξάς και υπέφυξε στο φάουλ. Φάουλ νούμερο 2 για την Birdie Team. Μέσα η πρώτη από τον Αυτύπη, 50-40. Θα βάλει και τη δεύτερη εκείνος, αλάνθαστος για το 50-41. Ανδρόνικος πήρε από τον Μαρφαντά. Θανάτου αφήνει την μπάλα. Ανδρόνικος και πάλι. Μαρφαντάς προσποιείται. Για δύο είναι η εκτέλεση. Είναι άστοχη. Μαζεύει ο Μοσχόπουλος. Το φαουλ θα γίνει από τον Μαρφαντά για να ανακόψει την επίθεση της Τζιβάνα. Μαυράκης, ο Μάριος Μαυράκης επιστρέφει στο παιχνίδι στην θέση του Ανδρονικού. Μπαρμπέρις. Παίρνει το σκριν, χτύπησε και λείπεις από το σκριν, 50-44. Μειώνει κάπως την απόσταση ο Αχτύπης με αυτό το σουτ. Ρίχνει τη διαφορά στους 6 πόντους. Μαυράκης, Μαρφαντάς τώρα. Παίρνει και πάλι. Αν
Ανδρέας Μαυράκη στο φλότερ, το οποίο είναι άστοχο, ακολουθεί τη φάση μεταξάς, αλλά δεν μπορεί από κοντά να τελειώσει καλά. Ναι, ευκαιρία για τρεις στο σου του Μάριου και η μπάλα καταλήγει εκτός, νομίζω μεταξάς. Να πούμε, ο μεταξάς είναι αυτός που σύμβερε τελευταίος. Η κατοχή είναι για την Τζιβάνη, η οποία βγάζει αυτή την άμυνα. Βγαίνει αλόβητη από αυτή την... από τις ευκαιρίες της Μπερδίμ. 50-44 το σκορ και ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο οι σημερινοί φιλοξενούμενοι. Μαρμπέρις βγαίνει πάνω του δυνατά ο Κρεκούκης. Μαρμπέρις πιέζεται, αφήνει έξω αυτή τη στιγμή μπροστά τον Ανδρέα Μαυράκη. Παίρνει το σκριν ξανά από τον Λιάννα, μια παρόμοια φάση όπως πριν και θα έχει και την ίδια κατάληξη με πριν. 50-47, το παίρνει προσωπικά ο Αυτίπης και μειώνει πλέον στους τρεις και αναγκάζει έτσι την Bird Team να καλέσει time out. Ξανά εδώ έπειτα από την διακοπή και το time out της Bird Team, η οποία είδε την Τζιβάνα να βγάζει μπροστά τον Αυτίπη. Εκείνος με δύο δικά του τρίποντα, με παρόμοιο τρόπο έπειτα από το screen του Λιάννα και από παρόμοια θέση θα έλεγα, να φέρνει τη διαφορά στους τρεις πόντους τώρα και το παιχνίδι να είναι ανοιχτό. Άστοχος το τρίποντο ο Ανδρόνικος. 4-20 ακόμα για το τέλος και ευκαιρία ακόμα και να εσωφαρίσουν οι φιλοξενούμενοι. Λιάννας στον Φραγκούλη. Προσποιείται εκείνος αρχικά, στην συνέχεια τον συνέχισε να τον παίζει ο Κρεκούκης, βρέθηκαν και στέλνει από δύο παίκτες. Ανδρόνικος. Μέλα στον Παπαδόπουλο, από εκεί στον Μαρφαντά, ξανά Παπαδόπουλος. Ωραία βρήκε τον Ανδρόνικο από το πλάι, εκείνος είναι άστοχος Κρεκούκης. Έχασαν ο rebound εδώ οι φιλοξενούμενοι. Ανδρόνικος με 9 δευτερόλεπτα. Είναι την προσπάθεια, δεν την βάζει όμως. Ο Λιάννας στο παρκέ συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Αυτύπης. Ο Σκόπουλος από το πλάι. Όλα στο 0 και πάλι, 50-50. Ο Σκόπουλος είναι αυτή τη φορά που εκτελεί πίσω από τα 6.75 για το τρίτο συνεχόμενο τρίποντο των Τζιβάνα, οι οποίοι θα φέρουν το μάτς τα ίσα με το σκόρτο να δείχνει 50-50. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Bird Team. 3 λεπτά ακόμα, Παπαδόπουλος δεν απαντάει. Ο Σκόπουλος στον Μπαρμπέρι. Μπήκαν εδώ και περιστέρια μέσα. Ο Σκόπουλος υπό την πίεση του Παπαδόπουλου τα καταφέρνει και δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του 50-52. Μαρφαντάς 2,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Μαρφαντάς για να βάλει ξανά μπροστά την ομάδα του. Ρίσκει σίδερο όμως. Ακόμα μια σημαντική άμυνα βγαίνει από την Τζιβάνα, η οποία πλέον έχει την ψυχολογία με το δικό της μέρος. Ο Σκόπουλος. Ωραία συνεργάστε με τον Λιάννα, θα έρθει το καλάθι. 50-54. Αυτή τη φορά ο Μοσχόπουλος από εκτελεστής γίνεται πασέρ. Σερβίρει το έτοιμο καλάθι στον Λιάννα και εκείνος τελειώνει πολύ καλά τη φάση. Ενώ έχουμε και time out από την Bird Team. Συνέχεια στο μάτς, 50-54 δείχνει το σκορ. Με την Τζιβάνα να έχει καταφέρει σε ένα πολύ καθοριστικό σημείο να έχει πάρει προβάδισμα 4 πόντων. Εκεί που μάλιστα, που μέχρι πριν λίγα λεπτά βρισκόταν και πίσω στο σκορ η φιλοξενούμενη ομάδα, ενώ εδώ ο Μαυράκης βγήκε μόνος του κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, πίεση τώρα. Αλλά δεν γίνεται το χρήσιμο, ο Σκόπουλος. Αυτύπης. Αφήνει στον Λιάννα.
να πασάρει εκείνος, η μπάλα κατάλληλη εκτός. Δεν πήραν κάτι από αυτή την επίθεση φιλοξενούμενη. 1:37 ακόμα. Παπαδόπουλος. Λένεται από δύο, βρίσκει τον Θεοδοσόπουλο, περνάει εκείνος, θα πετύχει το καλάθι, μετράει κανονικότατα. 54-54 από τον Θεοδοσόπουλο, μεγάλο μάτς γίνεται τώρα στα τελευταία λεπτά. Και η Μπίρτιμ έχει ευκαιρία να ανακτήσει και πάλι το προβάδισμα. Αν ο Θεοδοσόπουλος μπορέσει και πετύχει το καλάθι σε αυτή την συμπληρωματική βολή. Χάνει την βολή όμως ο Θεοδωσόπουλος, μαζεύει ο ίδιος το rebound. Σαβράκης. 7 δευτερόλεπτα, Παπαδόπουλος για 3, είναι άστοχος. Το rebound στα χέρια της Τιβάνα. Ο Σκόπουλος χάνει την μπάλα. Σαβράκης γυρίζει. 3-1 τώρα προς τα ευκαιρία για την Μπιρτίν. Παπαδόπουλος με δύναμη πάει προς τα μέσα. 54 το προβάδισμα και πάλι στα χέρια των γηπεδούχων, με τον Παπαδόπουλο να βάζει μπροστά την ομάδα του και την Τζιβάνα να καλεί time out. Ένα λεπτό και 4 δευτερόλεπτα ακόμα στην αναμέτρηση, 56-54 υπέρ της Μπιρτίμ. Το παιχνίδι παραμένει ανοιχτό και μένει να δούμε πλέον τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία. Αυτό το τελευταίο μάλλον είναι 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα που απομένουν στην αναμέτρηση. Η Τιβάνα επιλέγει να παίξει από πίσω. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσω από τη δίκη της ρακέτα την επίθεση της. Οι φιλοξενούμενοι και θα έχουν 24 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια για να σκουπιστεί το παρκέ στο κέντρο και τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Μπαρμπέρης τον πιέζει ο Ανδρόνικος. Αν και με δυσκολία περνάει το κέντρο ο Μπαρμπέρης. Μοσχόπουλος πάνω το Λαγουτάρης. Μοσχόπουλος με 7 δευτερόλεπτα. Μπάρα στο Μπαρμπέρη για 3 αυτός. Αστοχή, μαζεύει το rebound ο Θεοδωσόπουλος. 38 δευτερόλεπτα ακόμα. Δεν γίνεται κάποιο φόλ, μεταξά φτάνει μέχρι το τέλος. 58-54. Δεν υπήρξε κάποιο φαουλ εκεί από τους φιλοξενούμενους. Γρήγορο τρίπο τώρα από τον Μοσχόπουλο, είναι άστοχο και κάπου εδώ νομίζω πως η Μπίρτιμ είναι πάρα πολύ κοντά στη νίκη, επιλέγουν να μην κάνουν φαουλ οι παίχτες της Τζιβάνα και κάπως έτσι θα φτάσουμε στο τέλος με την Μπίρτιμ να παίρνει τη νίκη σε αυτό το πρωτοματικό της Τζιβάνα, να κάνει το 1-0 στην σειρά. Με αυτό το υπέρ της 58-54, αυτά λοιπόν εδώ από το γλυστό του Άγιου Νικολάου, Μπίρτιμ Τζιβάνα, 58-54 και η παρέα του Μαυράκη θα κάνει το 1-0.